Λοιπόν, άκουγα ένα πάρα πολύ ωραίο podcast το οποίο θα προτείνω και μάλιστα στο τέλος. Τέλεια. Και έλεγε το εξής. Θα το πάω λίγο αντίστροφα. Θα το πάω από την... αυτό συμπέρασμα προς τα πίσω. Λέει, αν πας και καταστρέψεις όλη την τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, τα πάντα. Δεν υπάρχει, υπάρχουν απλά άνθρωποι, γη, ζώα. Αυτό. Δεν έχεις εργαλεία, δεν έχεις τίποτα. Πέτρες μόνο, ξέρω εγώ, και χώμα. Φωτιά έχεις. Ναι. Έχεις. Έχεις όσο είχαν οι πρωτότυποι. Τσακμακόπετρα. Άμα, άμα βρει τσακμακόπετρα κάτω και τέτοια, θα ανάψει φωτιά. Δεν έχει αλατήρα όμω. Ναι, ωραία. Δεν έχει. Μηδέν. Τροχό. Όχι. Τίποτα. Okay. Τροχό. Μπορεί να πα να κόψει ξύλα, να βρει μόνο έναν τρόπο να φτιάξει κάτι που θα μπορέσει να κόψει ξύλα. Δηλαδή δεν έχει τεχνολογία τίποτα. Ωραία. Είσαι μετά στη φάση μετά την καταστροφή των δεινοσαύρων. Ναι. Απλά έχουν υπάρξει άνθρωποι πάνω με τη γνώση που έχει τώρα. Α, αυτό εννοούσα εγώ. Την έχει τη γνώση. Οκ. Okay. Εσύ, ο ίδιος άνθρωπος. Ναι. Γίνεται ένα μαγικό. Και εξαφανίζεται η τεχνολογία από γύρω. Φτάνεις εσύ, ο ίδιος εσύ, οι ίδιοι όλοι εμείς, όλη η γη. Ωραία. Απλά στην εποχή μετά των δεινοσαύρων, που έχει πέσει ο κομίτης, έχει γίνει ο πανικός εδώ πέρα στη γη, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Μόνο φυτά και ζώα. Ναι. Όσα επιβιώσανε. Οκ. Okay. Και θες να φτιάξεις ένα μολύβι. Ναι. Τίποτα πιο περίεργο. Ένα μολύβι. Που να γράφει. Ναι. Πόσο απλό θεωρείς ότι είναι. Απλό. Για σκέψη το. Θα άναβα φωτιά. Ναι. Θα έπαιρνα το κάρβουνο. Ναι. Και θα έγραφα. Ένα μολύβι, περίμενε. Δεν το γνώστα. Ναι. Ένα μολύβι όπως είναι το σημερινό. Δηλαδή να είναι... όχι, ρε φίλε, το Faber Castell έχει βγει από τέτοιο, από εργοστάσιο. Αυτό σου λέω. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να αναπαράξεις, ακόμα και με τη γνώση που έχεις. Να αναπαράξει τη τεχνολογία που έχει σήμερα. Κοίταξε, μηχανικό μολύβι είναι λίγο πιο εύκολο να αναπαράξει. Δηλαδή με την έννοια θα έπαιρνα. Θα έπαιρνα πρέπει να βρει πλαστικό, πρέπει να το λιώσει. Όχι, όχι, δεν θέλω το... πλαστικό. Θα έκανα ένα ξύλινο μηχανικό μολύβι. Δηλαδή ωραία. Θα έπαιρνα το ένα ξύλο. Καταρχάς θα φτιάχνα ένα μαχαίρι για αρχή. Ωραία, πώς θα φτιάξει ένα μαχαίρι. Θα ήταν δύσκολο με μέταλλο, γιατί θα έπρεπε κάπου να βρω μέταλλο να το εξορίξω. Αυτό θα ήταν δύσκολο. Οπότε, μάλλον θα το έκανα με κόκαλα. Γιατί υπάρχουν ζώα τα οποία θα έπρεπε να φάω, ρε παιδί μου. Okay. Ναι, ξέρω εγώ. Απλά καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά θα έμπαινα σε μια τέτοια λογική. Γιατί ξέρεις, πέρα θα φτιάξω όλα την αρχή. Θα έπρεπε να φτιάξω κάτι με το οποίο μπορώ να τροχίσω κάπως το ξύλο για να δημιουργήσω μια εσοχή όπου θα τροχίσω μετά το κάρβουνο. Όπου θα πρέπει μετά να φτιάξω χαρτί για να γράψω, ας πούμε. Ναι, είναι και αυτό. Δηλαδή, το χαρτί με δυσκολεύει. Αλλά μάλλον θα έγραφα σε περγαμινή, ξέρω εγώ. Ναι. Η αρχική ερώτηση ήταν πόσο γρήγορα φτιάξει ένα iPhone 13, ρε παιδί μου. Δηλαδή κάτι το οποίο έχει τσιπάκια, έχει, ξέρεις. Okay. Αλλά σου λέει ακόμα και το μολύβι να πας να φτιάξει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Άρα λοιπόν, εκεί που ήθελα να καταλήξω λοιπόν και έκανα αυτό την τεράστια πλαγιοδρόμηση είναι ότι βασιζόμαστε σε πράγματα τα οποία υπάρχουν ήδη. Ναι. Άρα λοιπόν έτσι και στον κόσμο που ζούμε στην τεχνολογία δεν υπάρχει λόγος να πάω να φτιάξω τη γλώσσα προγραμματισμού ή τους servers ή πράγματα πιο χαμηλά γιατί μπορώ να δώσω πολύ μεγαλύτερη υπεραξία χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα πράγματα που έχω διαθέσιμα σε μένα ώστε να φτιάξω αυτό στο οποίο εγώ είμαι καλός. Αντί να επανεφεύρω τον τροχό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν τεράστιο απλά για δρόμο στην αυτή, όσο το σκέφτομαι. Δηλαδή... αυτό έχει φύγει κλίπε, το ξέρεις φαντάζομαι. Οριακά, εγώ ξέχασα τι έλεγα στην αρχή. Ναι. Άρα λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Το ότι κάποιοι κάνανε φοβερές ανακαλύψεις ή μπορέσαν να κάνουν φοβερή πρόοδο στην τεχνολογία, στην ιατρική, σε οτιδήποτε πριν, δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να πάμε να κάνουμε κάτι το ίδιο. Γιατί ή να λέμε ότι εμείς δεν είμαστε καλοί γιατί χρησιμοποιούμε αυτά. Γιατί αυτοί χρησιμοποίησαν κάτι που είχε κάνει η προηγούμενη γενιά και η προηγούμενη γενιά. Οι άνθρωποι δεν έχουν φτάσει στο σημείο που βρίσκονται επειδή ξέρω εγώ, ήταν δίποδα και όχι τετράποδα ή κάτι άλλο. Έχουν φτάσει γιατί έτυχε να φτάσουν σε ένα σημείο της εξέλιξης που να μπορούν να έχουν μνήμη και να τη γνώση και την υποδομή της προηγούμενης γενιάς να την περάσουν στην επόμενη. Ναι. Συμφωνώ. Οπότε, όχι, δεν έχει νόημα να χρησιμοποιείς και να φτιάχνεις εργαλεία τα οποία έχουν λυθεί για σένα, έχεις νόημα να λύνεις καινούργια προβλήματα. Γιατί για κάποιο μαγικό λόγο οι άνθρωποι αυτό γουστάρουν να κάνουν, να λύνουν καινούργια προβλήματα. Δεν θέλουν να λύνουν τα προβλήματα που είναι διλημμένα. Ναι, δεν το συζητάμε. Τι λέμε, είναι αυτό που σου είπα. Τι λέμε και αυτή την ατάκα όταν δουλεύουμε με κάποιο πελάτη. Ξέρεις, το πούμε ότι ξέρεις κάτι δεν θέλουμε να το κάνουμε δύο φορές. Δηλαδή λύθηκε μετά, ρε παιδί μου, okay, ναι. Αυτό το θέμα. Πάμε να κάνουμε άλλα πράγματα.
Έρχεσαι να πας να κάνεις συμβουλευτική σε ένα πελάτη. Το να πάω εγώ και να σου φτιάξω 15 φορές το ίδιο πράγμα, γιατί έχεις 15 ίδιες εφαρμογές. Δεν έχει νόημα. Ναι, πάω και θα βοηθήσω την ομάδα να φτιάξουμε μαζί την πρώτη φορά. Θα πάρει περισσότερο από το να φτιάξω μόνος μου, γιατί εγώ ξέρω πώς να το κάνω, αλλά η ομάδα δεν ξέρει. Αλλά δηλαδή η ομάδα θα μπορέσει να κάνει το ίδιο πράγμα σε όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και εγώ θα μπορέσω να βοηθήσω τον πελάτη σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είχε μέχρι πριν λίγο. Mm-hmm.